Η σημερινή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι σύμβολο του αγώνα των εργατριών του περασμένου αιώνα για ένα καλύτερο μεροκάματο, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για μείωση των ωρών εργασίας. Είναι μια παγκόσμια ημέρα διαφορετική από τις άλλες, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1910 από το Συνέδριο των Σοσιαλιστριών, μετά από πρόταση της μεγάλης επαναστάτριας Κλάρα Τσέντκινου. Τιμάμε και σήμερα τις γυναίκες που με τον αγώνα και την πάλη τους έσπρωξαν προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας. Τις τιμούμε αντλώντας από το παράδειγμά τους δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία για να δώσουμε τους σημερινούς αγώνες για δουλειά με δικαιώματα, ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, κοινωνική προστασία της μητρότητας, δημόσιες και δωρεάν υποδομές και υπηρεσίες για τις ανάγκες της οικογένειας και των μελών της. Σε αυτό το δρόμο των σημερινών και μελλοντικών αγώνων, εμείς καλούμε τις γυναίκες που με την εργασία τους συμβάλλουν στην παραγωγή όλου του κοινωνικού πλούτου. Μόνο η δική τους συμμετοχή, σκέψη, θέληση και δράση μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά, να δρομολογήσει ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Για να απαλλαγούμε από τις κοινωνικές διακρίσεις, την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Σήμερα, στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι ανάγκες και τα δικαιώματα των γυναικών θεωρούνται πολυτέλεια από το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Η προστασία της μητρότητας αποτελεί κόστος για το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία, βαρύδι για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Αυτή την πολιτική σήμερα υπηρετούν και οι σημερινοί και οι χθεσινές κυβερνήσεις. Χτυπάνε κάθε δικαίωμα της εργαζόμενης γυναίκας, εξισώνοντας προς τα κάτω μισθούς συντάξεις στο όνομα της ισότητας των φύλων. Είναι δυνατόν να μιλά κανείς για μέτρα στοιχειώδη στήριξης και προστασίας της μητρότητας, χωρίς να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που προωθεί, δηλαδή τη μερική και προσωρινή απασχόληση, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το άθλιο καθεστώς της ενοικιαζόμενης εργασίας. Πώς μπορεί να προστατευτεί η μητέρα που δουλεύει με σύμβαση ενός μήνα ή μιας μέρας, αν δεν καταργηθούν οι νόμοι που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να τους στερούν άδειες εγκυμοσύνης και τοκετού, να τις πετούν στην ανεργία όταν θεωρήσουν ότι η μητρότητα τις καθιστά αντιπαραγωγικές. Όταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σημερινής κυβέρνησης, των χθεσινών, κλείνει την κάνουλα της κρατικής χρηματοδότησης για δημόσιες κοινωνικές υποδομές υγείας, πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας, προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Για ποια γυναίκα στα αλήθεια ενδιαφέρονται ό,τι διακηρύξεις και να γίνονται σήμερα. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να εξασφαλίσει σε όλες και όλους σταθερή εργασία με βάση το αντικείμενο ειδίκευσής τους, με σταθερό ωράριο εργασίας, λιγότερες ώρες δουλειάς, με αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μέσα από μέτρα για την προστασία της μητρότητας, του γυναικείου οργανισμού στον χώρο εργασίας, όρια ηλικίας ή συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στα 55 και στα 50 για όσες εργάζονται στα βαριά, αξιοπρεπείς συντάξεις. Και εδώ που τα λέμε, ας μην ξεχνάμε και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα εργαζομένων γυναικών στην καθαριότητα των Δήμων, τις απολύσεις εγγύων, το έσχος εργαζόμενες γυναίκες, συνδικαλίστριες, καθαρίστριες, να σέρνονται στα δικαστήρια. Όσο για τη συζήτηση, για την ανάδειξη γυναικών στους θεσμούς
διακυβέρνησης και στα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων, η επικαιρότητα είναι διαφωτιστική. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι οδηγίες της εργοδοσίας προς εργαζόμενους, αλυσίδα σούπερ μάρκετ να χαμογελούν γιατί έχουν, λέει, δουλειά και πληρώνονται με 300 ευρώ, έχει την υπογραφή διευθύντριας. Άρα, η επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών έχει την υπογραφή όσων υπερασπίζονται το ματωμένο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το φύλο. Η συμμετοχή των γυναικών παντού, στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις επαγγελματιών, στους αγροτικούς συλλόγους και στους γυναικείους συλλόγους, αλλά και στα δημοτικά, περιφερειακά, συμβούλια, στο κοινοβούλιο, μπορεί να είναι ουσιαστική, να υπηρετήσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα στις καθημερινές ταξικές μάχες. Γιατί σύγχρονο και προοδευτικό είναι η κοινή πάλη αντρών και γυναικών για ισότιμα δικαιώματα στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και δράση. Συντήρηση είναι η καλλιέργεια του ανταγωνισμού ανάμεσα στα φύλλα, σπέρνοντας κάλπικες αξίες που οδηγούν στην εξίσωση προς τα κάτω τα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών και των ανδρών. Η ικανοποίηση των σύγχρονων δικαιωμάτων των γυναικών στο σύνολό τους δεν είναι πολυτέλεια. Αλλά είναι ανάγκη και εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τα διεκδικούμε με συνέπεια και σταθερότητα.